Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Γυμνάσματα Πνευματικά Ημέρα 27η Περί της Στράτας του Παραβίσου Πρώτον, δύο είναι μοναχά οι στράτες του Παραβίσου, η περι της στρατας του Παραδείσου πρωτον δυο ειναι μοναχα οι στρατες του Παραδείσου, η αθωότης και η Μετάνια. Λοιπόν, εγώ εφύλαξα ως τώρα την αθωότητα του βαπτίσματος. Όχι, διότι την στερήθηκα την εμόλυνα με τόσες αμαρτίες. Δεύτερον, αλλά για αυτές τις αμαρτίες μετανόησα ποτέ καθώς πρέπει. Έκανα καμιά σκληραγωγία. Έφυγα δυστυχώς πάντοτε από τη θλίψη, από κάθε θλίψη και ζήτησα τις τρυφές και τις απολάψεις του σώματός μου. Τρίτον, θέλω να μπω στον παράδεισο, ναι. Αλλά από ποια στράτα πρέπει να μπω? Δια μιας, από αυτές τις δύο. Ίδια της αθωότητος, ίδια της μετανιάς. Δια της αθωότητος είπαμε δεν μπορώ. Δια της μετανιάς δεν θέλω. Πώς λοιπόν θα σωθώ και θα απολαύσω τον παράδεισο, Κοίταξε στον ουρανό και συλλογή σου λέγοντας «Εγώ που έχω να σταθώ για όλους τους αιώνε, θα υπάρχω δηλαδή συνεχώς αν ίσω και μετανοήσω καθώς πρέπει θα το πετύχω». Ημέρα 28 Περί της αποκτήσεως του παραδείσου Πρώτον λίγο ζητάει από μένα ο Θεός για να μου δώσει τον παράδεισο. Φτάνει να φυλάξω τον νόμο του. Νόμο ευκολότατο, νόμο δικαιότατο, νόμο γλυκύτατο. Δεύτερον, τούτο το λίγο μου το ζητάει ο Θεός και βοηθάει με τη χάρη των εμπνεύσεών του, με την αξία του, με τη δύναμη των παραδειγμάτων του. Τρίτον, τούτο το λίγο ο Θεός το ανταποδίδει με αιώνιο βραβείο. Λίγες θλίψεις και στεναχώριες με αιώνια και παντοτινή χαρά. Λίγους σκόπους με αιώνιο μισθό. Λίγα πάθη με αιώνια δόξα. Λοιπόν δικαίως έχεις να κολαστής, αν και για τόσο λίγο αμελήσεις και χάσεις τον παράδεισο. Ημέρα 29η περί μετά την Ανάσταση Αθανασίας της ψυχής και του σώματος. Πρώτον, κάθε άνθρωπος έχει να υπάγει στον τόπο της άλλης ζωής, μένοντας αθάνατος κατά την ψυχή και το σώμα, ή στον παράδεισο ή στην κόλαση. Τούτον τον τόπο ο καθένας μας τον ετοιμάζει από αυτή τη ζωή. Είτε με καλά έργα, είτε με κακά. Δεύτερον, ο διάβολος με λίγη ειδονή και απόλαυση προσωρινή με καλεί για να βάλω την αθανασία μου στην κόλαση και συντρέχω. Τρίτον, ο Κύριος μου φωνάζει να βάλω τη λίγη μετάνοια για την αθανασία μου στον παράδεισο και δεν συντρέχω. Ω πόσο μωρός, πόσο άγνωστος είμαι εγώ σήμερα στο χάσου πολλές φορές την αθανασία σου για να την λάβεις ευτυχή στον παράδεισο. Βάλε με στο Θεό, την υπεραγία Θεοτόκο. Η μέρα τεσσαρακοστή. Περί της αποκρίσεως που δίδει η συνείδηση του καθενός. Πρώτον, ρωτάω τη συνείδησή μου για ποιο σκοπό ο Θεός με έβαλε στον κόσμο και εκείνη μου αποκρίνεται ότι με έβαλε για να σωθώ. Δεύτερον, πόσα μέσα μου έδωσε για να σωθώ. Η συνείδησή μου αποκρίνεται ότι μου έδωκε άπειρα κατά φύσιν και κατά χάριν μέσα σωτηρίας. Τρίτον, τι έκανα εγώ ως τώρα για να σωθώ, η συνείδησή μου αποκρίνεται ότι έκανα το χειρότερο που ήταν δυνατόν και ως αν γεννήθηκα στον κόσμο για να κολλαστώ. Εξομολογήσου αδερφέ, κατάκρινε το κακό που έκανες και αποφάσισε να ζήσεις κατά τις εντολές του Κυρίου διότι η ώρα αυτή ενδέχεται να είναι η ύστερη ώρα της ζωής σου και πρόσφερε όλο τον εαυτό σου στο Θεό με τις δυνάμεις της ψυχής σου και με τις αισθήσει του σώματός σου. Εξέταση πρώτη πάνω στην επιθυμία που έχεις για να σώσεις την ψυχή σου. Εξέτατα σε αδερφέ την επιθυμία που έχεις για τη σωτηρία σου, επειδή στις μεγάλες και δύσκολες πράξεις πρέπει να έχει ο άνθρωπος και μια μεγάλη επιθυμία, και έτσι αποβαίνει ευτυχέ το τέλος των πράξεών του, διότι αλεοτρόπος δεν ικάνω ο άνθρωπος τα εμπόδια που του αντιστέκονται στο να πετύχει το σκοπό που επιθυμεί. Εξέτασε την επιθυμία που έχεις για τη σωτηρία σου. Πρώτα, αν είναι τόσο δυνατή που να σε παρακινεί και σε καλά έργα. Διότι μια επιθυμία και θέληση που δεν κάνει έργο και αποτέλεσμα είναι νεκρή. Και τέτοια επιθυμία βρίσκεται σε όλους τους αμαρτωλούς, από τους οποίους τώρα είναι γεμάτος ο Άδης. Δεύτερον, αν είναι άκρα και υπερβολική, διότι η καταλήθεια είναι κατεσχήνη μεγάλη να επιθυμείς, μεν με τόση χαυνότητα και ψυχρότητα, το αιώνιο έργο της σωτηρίας σου, που είναι αναγκαιότερο απ' όλα. Εξεναντίας δε, αν επιθυμείς με τόση θερμότητα τα προσωρινά καλά, που δεν σου χρησιμεύουν τίποτε. Τρίτον, εξέτασε αν η επιθυμία σου αυτή είναι μοναχή, δηλαδή αν επιθυμείς μόνο και μόνο τη σωτηρία σου, όλα δε τα άλλα πράγματα, τόσο μόνο να τα επιθυμείς όσο συμβάλλουν στη σωτηρία σου. Όσα δεν είναι ενάντια σε αυτήν, να τα μισείς και να τα αποστρέφεσαι. Τρίτον, εξέτασε την αρχή τη ψυχρότητα που έχει στην επιθυμία τη σωτηρία σου, η οποία είναι διότι νομίζει πω η σωτηρία είναι μια πραγματεία πολύ εύκολο, κατόρθωτη, και τούτο ζητάει με πολύ επιμέλεια ο διάβολο να το ριζώσει μέσα στο νου μα, διότι από αυτό σου προξενείται η οκνηρία και όλα τα υπόλοιπα πάθη. Αλλά τα λόγια και η ζωή των Αγίων και πολύ περισσότερο τα λόγια και η ζωή του Ιησού Χριστού μας αναγκάσουν να λογαριάζουμε τη σωτηρία μας πολύ δύσκολη και για τούτο πρέπει να σπουδάζουμε γι' αυτή με πολλή επιμέλεια, συλλογιζόμενοι πάντοτε όλα τα υπόλοιπα ως ένα τίποτα, ως ουδέν. Εξέταζε επίσης ποια μέσα μεταχειρίζεσαι για να σωθεί. ποια έργα προκοπής προσπαθείς να βάλεις σε περισσότερη ασφάλεια, με αυτά τη σωτηρία σου. Και αν φυλάξει όλα αυτά, στο ερχόμενο και μάλιστα όταν βρίσκεις δυσκολία στο να κάνεις το καλό, για τη συνήθεια και την έξι που έλαβες για το κακό, ή αν συμπεραίνεις τον καιρό για να κάνεις τα καλά, προσμένοντας να τα κάνεις την ώρα του θανάτου σου, η οποία είναι τόσο αβέβαιη και έχει τόσα εμπόδια. Εξέτασε πρώτον σε κινδύνους, σε ποιου κινδύνους βρίσκεσαι, να χάσεις την ψυχή σου. Και αν ίσως πηγαίνεις μόνος σου για τις αφορμές, για να χάσεις τον Παράδεισο, εκεί όπου πρέπει να τα αποφεύγεις ως από τη φωτιά, από το πυρ, αν ίσως και σου φαίνεται πως είσαι σε ασφάλεια, όταν βρίσκεσαι πολύ καιρό σε μια θανάσιμη αμαρτία ανεξομολόγητος, εκεί που πρέπει να τρέμεις όλος πηγαίνοντας μια και μόνη φορά να κοιμηθεί έτσι ανεξομολόγητος, με αυτή την άθλια κατάσταση και ζώντας αμέριμνος, σαν να ήταν η ψυχή σου ψυχή ενός αλόγου ζώου ή ενός θανατηφόρου εχθρού σου. Εξέτασε αν ίσως και βγαίνει από το μέσον όλα όσα μπορούν να γίνουν εμπόδια στη σωτηρία σου, τα οποία είναι φιλίες και γερέσκες των ανθρώπων, η φιλοπλουτία, μάλιστα οι φιλοδοξίες και οι φιλιδονίες, διότι αν θελήσουμε να ομιλήσουμε καθολικώς Δύο είναι τα μεγάλα εμπόδια στη σωτηρία. Η υπερηφάνεια και η ζωή που είναι δοσμένη στις ειδονές. Ο που όπου μεν η υπερηφάνεια μας εμποδίζει αυτή την ίδια τη Θεία Χάρη, η δε τρεφιλή ζωή μας εμποδίζει τη συνέργεια στο να λάβουμε αυτή τη χάρη. Καθώς αυτά τα δύο υπάρχουν, και τα είχαν και εκείνοι οι ταλέποροι όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο Θεός, δια του Ιεζεκιήλ. «Ζω εγώ», λέγει ο Κύριος, «τούτο το ανώμημα σοδόμων της αδερφής σου, η περηφάνεια εν άρτων και ευθυνία εσπατάλων». Γιο τα σίγμα κεφάλαιο. Εξέτασε αν έχεις καμιά γνώμη εντελώς ενάντια προς τη σωτηρία σου, καθώς είναι το να λογαριάζεις πως ο Θεός είναι αγαθός, όθεν και μπορείς εσύ να αμαρτάνεις χωρίς φόβο, επειδή και η αγαθότης και η ευσπλαχνία του Θεού δεν τον αφήνουν να σε κολλάσει. Ή και πώς μπορείς να ζεις κατά την όρεξή σου και φτάνει μόνο αν τούτο και μετά ταύτα εξομολογηθείς. Και πώς αν δεν κάνεις εκδίκηση στον εχθρό σου οι άλλοι άνθρωποι σε καταφρονούν και σε ψηφούν και σε υπολογίζουν για τίποτα, αν δεν εκδικηθείς. Και πως ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να είναι αμαρτωλός, όμως να είναι ταπεινός. Και πως πρέπει δίθεν να ξεφαντώνεις και να χαίρεσαι τη ζωή σου τώρα που είσαι νέος και ύστερα να μετανοείς και να σώζεσαι. Και άλλες τέτοιες παρόμοιες γνώμες ενάντια στο Ευαγγέλιο και ακολούθως απαντηλές και πλανημένες, τις οποίες παίρνει ο διάβολος στο νου των ανθρώπων για να τους φέρει στην απώλεια. Εσύ όμως αυτές πρέπει να τις φοβάσαι, καθώς φοβάσαι τον ίδιο το διάβολο. Διότι αν ίσως η θέληση μοναχή διαφθαρεί, μπορεί ο νους ως ανώτερος να τη διορθώσει με τον ορθό λογισμό. Αλλά όταν διαφθαρεί ο νους που έχει αυτές τις αντιλήψεις, ποιος πλέον θα βρεθεί να τον διορθώσει, ή ποια μπορεί να είναι η γιατριά του, στο φως, τον εσύ, σκότος, το σκότος, πόσον. Αν σταθεί ο πρώτος τροχός του ρολογιού, ποιος άλλος τροχός μπορεί πλέον να κινηθεί. Και αν το μάτι τυφλωθεί, που είναι το ανώτερο μέλος του σώματος, ποιος πλέον να οδηγήσει ορθά τα κατώτερα μέλη του σώματος παραμένει. Λοιπόν, εξέτασε με ακρίβεια και μάθε τα ελαττώματά σου σε μια υπόθεση τόσο μεγάλη καθώς είναι η σωτηρία σου και σου τις αφορμές οι οποίες σε παρακινούν ή μάλλον για να πούμε σε αναγκάζουν να διορθωθείς καθώς και στις προλαβούσες μελέτες επωραναφέραμε. Και τέλο πάντων, επειδή ο Θεός έκανε μέσα τόσα για να σε σώσει Παρακάλεσε τον θερμά να σου δώσει και τη χάρη του και να σε φωτίσει να μην εμποδίσει εκ μέρου σου τη σωτηρία, αλλά να συνεργήσει με την προθυμία σου για να σώσει μια ψυχή, η οποία δεν είναι άλλη από τη δική σου, η οποία δεν είναι δύο, αλλά μία μοναχή, και η οποία δεν είναι θνητή και προσωρινή, αλλά παντοτινή και αθάνατη. Σώζον, σώζε την σε αυτού ψυχήν. Εξέταση δεύτερη περί των ατάκτων παθών. Πρώτον, εξέταση την κατάσταση των παθών σου, ήγουν τι άτακτε κινήσει τη αισθητική σου ορέξεω, οι οποίε προξανούν κάθε κακό στην ψυχή. Καθώ η δυσκρασία των χυμών προξενεί, κάθε αρρώστια στο κορμί. Και πρώτον, μεν, δες πρώτα τα πάθη που βρίσκονται σε σένα και ποια δύναμη έχουν. Εξέτασε αν ίσω είναι κανένα πάθος από αυτά που να σε κυριεύει και ως πόσο σε κυριεύει. Εξέτασε σε ποιες αμαρτίες σε φέρνει τόσο εκείνο το πάθος όσο και τα άλλα. Ερεύνησε τι λογής αντίσταση και πόλεμο κάνεις αυτά και ποια γνώμη έχεις για να τα νικήσεις. Όθεν και βάλε όλη σου την προθυμία και τον αγώνα για να τα πολεμήσεις και να τα με τη συνεργία της θεία Χάριτος. Και μάλιστα εκείνα τα πάθη που περισσότερο σε πολεμούν και σε κυριεύουν. Δες αν ίσως και φοβάσαι το κακό και την απώλεια που μπορούν να σε προξενήσουν όλα αυτά τα πάθη. Και μάλιστα αν φοβάσαι ένα μόνο πάθος είναι δυνατόν να σε φέρει στην απώλεια καθώς συνέβη με τον Ιούδα που από μόνη τη φιλαργυρία απολέστηκε και σε άλλους ακόμη αναρρύθμιτους. Εξέτασε τον εαυτό σου για τα πάθη που έχεις μερικώς και για εκείνο που αναφέρεται στο θυμικό μέρος της ψυχής, τα οποία έχουν συνηθίσει να φαίνονται κατά τρόπον δικαιότερα από τα άλλα καλά και για τούτο φτρέφονται περισσότερο. Ερεύνησε λοιπόν ανεύκολα κινήσε από το θυμό» αν και με αιτίε πολλέ μικρέ θυμώνεσαι και ταράζεσαι εσωτερικώ και ω πόσο, σε πιο βαθμό. Αν διαφυλάτει πολύ καιρό αυτό το θυμό και αν κρατάς πολύ καιρό την ενθύμηση των αδικιών που νομίζεις πω σου έκαναν. Και αν με το θυμό σου λέγει άπρεπα λόγια. Αν κάνεις κανένα κακό για να κάνει εκδίκηση, μη συλλογιζόμενο στο μεγαλύτερο κακό που κάνει με τούτο στον εαυτό σου, επειδή ο Θεό μισεί εκείνον που μισεί των πλησίων του και δεν συγχωρεί εκείνον που δεν συγχωρεί των αδελφών του, όπω λέει ο ίδιο. Εάν μη αφήτε τη ανθρώπινε τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήει τα παραπτώματα ημών. Εξέτασε αν είσαι μικρόθυμο. Κι αν κάνει το καλό, και αν αφήνει το καλό, για κάθε μικρή εναντιότητα ή για το φόβο να μην σε κατηγορήσει ο κόσμος και δεν στοχάζεσαι ότι εσύ, στο Άγιο Βάπτισμα, απαρνήθηκες και αποτάχτηκες τον κόσμο και τον κοσμοκράτορα. Εξέτασε τον εαυτό σου για τα πάθη του επιθυμητικού, για τον άτακτο έρωτα της υπεροχής που ονομάζεται υπερηφάνεια, δηλαδή αν υπερηφανεύεσαι για εκείνο το καλό που έχεις, σαν να μην το έχεις λάβει από το Θεό. Εάν νομίζεις πως έχεις περισσότερο από εκείνο που έχεις, αν υπερηφανεύεσαι για εκείνα τα πράγματα που είναι καθεαυτό κακά, σαν να σε στόλιζαν οι αμαρτίες και να μην σε έκαναν βδελικτό, σαν ένα δαίμονα. Εάν επιθυμείς να αρέσει τους ανθρώπους ή να επενείς από αυτούς ή να εξουσιάζεις άλλους και να ψηφείς όλα αυτά, σαν να μην ήταν ένα μεγάλο καλό και όλα σου τα έργα αν τα κάνεις για το σκοπό αυτό. Αν υπολογίζεις για τον εαυτό σου μεγάλα πράγματα, αν υποκρίνεσαι που έχεις πως καλή γνώμη, σκεπάζοντας τις κακίες με μια προσωρινή καλοσύνη, αν είσαι αφθάδη στη γνώμη σου, αν δεν θέλεις να υπακούσεις στους άλλους και μάλιστα στους προεστώτες, αν καταφρονείς τους άλλους ή τους μικρότερους ή τους ίσους ή τους μεγαλύτερους σου ακόμη. Αν σε όλα αυτές οι αταξίες φοβάσαι λίγο και δεν συλλογίζεσαι πως αν ο Θεός δεν υπέφερε την υπερηφάνεια ούτε στον πλουσιότερο από όλου τους αγγέλους όπου ήσαν στον ουρανό κατά πολύ λιγότερο θα υποφέρει εσένα που είσαι ένα σκόλιξ πάνω στη γη. Εξέτασε τον εαυτό σου πώς βρίσκεσαι στον άτακτο έρωτα του πλούτου, δηλαδή στη φιλαργυρία, αν πεθύμησες να, έχει εκείνο, να έχεις εκείνο που έχουν οι άλλοι, με τρόπο άδικο, ο οποίος είναι εναντίον και στην δεκάτη εντολή του Κυρίου, αυτή που λέει ουκ επιθυμήσεις ως αδοπλησίον σου εστί, ή χωρίς αδικία μεν, αλλά όμως με πολλή επιθυμία, τυπώνοντας σχεδόν στη φαντασία σου ένα είδωλο, από το χρυσό που πεθύμησες. Και αν κάνεις και καλά έργα για κάποιο κέρδος και αυτό εξέτασε, αν λογαριάζεις για πολύ ευτυχισμένον εκείνο που έχει πολλά λεφτά και είναι πλούσιος από προσωρινά καλά, αντίθετα από εκείνο που λέγει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο «Ουέιμεν της πλουσίης», αν δίνεσαι περισσότερο από το πρέπον στις πραγματίες, ξοδεύοντα σε αυτέ σχεδόν όλο σου τον καιρό, δηλαδή στο εμπόριο και τι εορτέ, λησμονώντα για αυτέ, χάρη να αυτών, την ψυχή σου και το αληθινό κέρδο που θα μπορούσε να κάνει για την αιώνια ζωή. Αν για να κερδίσει, λε ψέματα, κάνει όρκου, καταφρονεί το όνομα του Θεού, δυναστεύει του φτωχού, μάχεσαι να φιλονικεί για ζητήματα άδικα, εχθρέπεσαι ακόμη και του οικείου και του φίλου σου, και πέφτει σε άλλα τέτοια παρόμοια ελαττώματα των οποίων είναι η ρίζα η φιλαργυρία κατά τον Απόστολο που λέει πως ρίζα πάντων των κακών η φιλαργυρία πρώτη προς Μόθεον επιστολή. Εξέτασε αν λυπάσαι πολύ όταν χάσεις κάτι κάποιον ή κάτι δικό σου ή όταν ζημιωθεί και μάχεσαι σχεδόν με το Θεό γι' αυτό. Αν αναβάλεις τον καιρό στο να δώσει ένα ξένο πράγμα που έχει στα χέρια σου και νομίζει πω φτάνει μόνο ότι έχει τη γνώμη να το αποδώσει ύστερότερα, αν δεν και το κρατά εντωμεταξύ, πω δεν έχει αμαρτία. Σε καιρό που ο Θεό όχι μόνο εμποδίζει το να παίρνει κανεί ξένο πράγμα, αλλά και να το βαστάει, να το κρατάει. Ού καδικήσει των πλησίων και ούχ αρπά, και ού κοιμηθήσετε ο μισθό του μισθωτού σου, Παρασύτω έως πρωί. Αν δε περισσεύουν τα λεφτά σου και δεν δίνεις ελεημοσύνη καθώς πρέπει. Κι όπως το καλεί η χρία. Σε καιρό που η αγάπη η φιλανθρωπία σε προστάζει να δίνεις πλουσιοπάροχα και εσύ ακριβεύεσαι, δηλαδή τσιγκουνεύεσαι, μη στοχαζόμενος ότι ο Θεός αποκλείει έξω από τη βασιλεία των ουρανών όχι μόνο τους κλέπτες αλλά ακόμη και τους φιλάργυρους δηλαδή όχι μόνο εκείνους που παίρνουν τα ξένα, αλλά και εκείνους ακόμη που κρατούν τα δικά τους με ακρίβεια και φιδωλία. Ερεύνησε τον εαυτό σου για τον άτακτο έρωτα που έχεις για τις σαρκικές συντονές. Ξέρε πως ότι τα αισχρά έργα της σαρκός δεν χρειάζονται έρευνα, αλλά μετάνοια. Διότι είναι πολύ φανερό από τον λόγο και τη δυσοδεία και διότι η μοναχή η θύμησή τους βλάπτει την ψυχή. Λοιπόν, εξέτασε τον εαυτό σου για την επιθυμία που έχεις για να δίδεσαι στις τριφές και τις απολαύσεις και τα φαγοπότια και τα ξεφαντώματα τα οποία κατά πρώτη φορά φαίνονται συγνωστά και συγχωρημένα αλλά με την πολυκαιρία τελειώνουν πολλές φορές σε μεγάλες αμαρτίες και πρέπει να τα λιγοστέψεις όσο μπορείς ενθυμούμενος εκείνο που είπε ο κύριος «Ουέιμιν, οι εμπεπλισμένοι ότι πεινάσετε». Εκείνε οι μύγε που γεύονται το μέλι περαστικό δεν δοκιμάζουν καμιά βλάβη. Αλλά εκείνε που θα καθίσουν πάνω σε αυτό πιάνονται και χάνουν τη ζωή τους. Έτσι και εκείνοι που καμιά φορά χορτάσουν και εμπλιστούν από φαγοπότια δεν βλάπτονται τόσο όταν είναι αραιό αυτό το συνήθιο όσο βλάπτονται εκείνοι που καταγίνονται και εξακολουθούν πίσω από αυτά. Για τούτο και ο Σολομών, ταλανίζοντάς τους λέει «Τίνι ουέ, τίνι θόρυβος, ουχή των εχνευόντων που πότι γίνονται». Οθέν με την υπόθεση τέτοιων φαγοποτιών πολύ δύσκολο είναι να κρατηθεί κάποιος μόνο στα όρια των συγνωστών αμαρτιών και να μην περάσει και στις θανάσιμες αμαρτίες. Ξεχωριστά δε από τούτο, το να περνάει κάποιος τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο στον κόσμο με φαγοπότια και με χαρέ και με γέλια είναι σημείο απολία όπω λέει ο κύριο. Ουέι μην γελώντε νυν ότι υπενθύσετε». Και καταλήθεια είναι μια φοβερία ταξία το να ζητάμε μια αιώνια ευδαιμονία και εν τω να μην επιθυμούν άλλο τίποτα από το να θεραπεύουμε το σώμα μα, το οποίο είναι και εχθρό μα, και να μην αφιερωνόμαστε σε άλλο τίποτα και φροντίδε και διαλογισμού παρά μόνο στις τρυφές της σαρκός, οι οποίες βάλουν σε αμφιβολία τη σωτηρία και τον προορισμό μας. Επειδή αυτές μας κάνουν να γινόμαστε ανώμοι με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος επέρασε τη ζωή του σχεδόν νηστεύοντας και πενθώντας και σκυθροπάζων και όσοι είναι το παράδειγμα όλων των προορισμένων, ους προόρισε συμμόρφους της εικόνας του Ιού αυτού, Ρωμαίου Λοιπόν, εσύ, αδερφέ, γνώριζε τι εξετάσει αυτή όλα τα πάθη στα οποία βρίσκεσαι και ευδελίξου από καρδιά και μη συσέτα, και όσο το δυνατόν να αγωνίζεσαι να τα καταπολεμά και να τα νεκρώνει. Τα μεν του θυμικού μέρου με την προστοπλησίων αγάπη, τα δε του επιθυμητικού με την παντοτινή και εσύ και εγκράτεια, και το μεν πάθο τη φιλοδοξία και υπερηφανία να απονεκρώνει με την ευτέλεια και ταπείνωση. Το δε πάθο τη φιλαργυρία με τη φτωχία και την ολιγάρκεια. Διότι να ξέρει ότι του κάθε χριστιανού είναι έργο το να σταυρώνει και να νικά όλα τα πάθη και τι επιθυμίε του σώματο. Και αυτό είναι ο αληθινό χριστιανό, καθώ δίνει τον ορισμό του ο Θεό Παύλο λέγοντα: Οι δε του Χριστού τη σάρκα εσταύρωσαν συν τη παθήμασι και τι επιθυμίε. Γαλάτα, πέμπτο κεφάλαιο. Επειδή όμω ο νικητή και νεκροτή του κόσμου και των εν κόσμο παθών εστάθη μόνο ο Ιησούς Χριστό δια του Σταυρού και του Θανάτου του και είπε: Εν το κόσμο θλίψη να έξετε, αλλά θα αρσείτε, Εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Ιωάννη, Ιωτα Σίγμα κεφάλαιο. Πρόστρεχε, πήγαινε αδερφέ καθημερινά σε αυτόν και στο Σταυρό του. Και παρακάλεσε το να σε γιατρέψει από τα πάθη σου, με τα δικά του πάθη, με τη δύναμη του σταυρού του, να σταυρώσει τη σάρκα και τις επιθυμίες σου, για να μπορείς να λες κι εσύ εκείνο με τον Παύλο, με παρησία. «Ε, μη, μη το καυχάστε ή εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». «Διού εμι κόσμου σε σταυρωτε καγώ το κόσμο». Και περνάμε στην τρίτη εξέταση, που είναι η εξέταση η τρίτη περί της εξομολογήσεως. Λέει ο Άγιος Εξέτασε αδερφέ την υπόλοιψη όπου έχεις, στην άπειρη ευεργεσία που σου κάνει ο Δεσπότης Χριστός στο μυστήριο της μετάνοιας και της εξομολογήσεως, το οποίο είναι μια βρύση που αναβλύζει από τις ζωόρητες, ματωμένες πληγές του γλυκύτα του Ιησού και είναι τόσο όσο σωτηριώδεις και οι φλέβες εκείνες από τις οποίες διαπερνά και τόσο πολύτιμη όσο είναι πολύτιμο το αίμα ενός Θεού για την οποίαν βρήσει προήλθα λιγορικός ο Ιωήλ λέγοντας πηγή εξήκου Κυρίου εξελεύσεται και ποτιή των χήμαρων των σχοινίων ότι αν συλλογιστεί πόσο είναι δύσκολο να συγχωρεθεί μια ύβρι που να κάνει ένα ποταπός και παραμικρός άνθρωπο έναν ευγενή και μεγάλο αφέντη, εξάπαντο θα θαυμάσει την πολλή αγαθότητα και χάρη που έδωσε ο Θεό πνευματικού, δηλαδή να συγχωρούν αναρρύθμιτε ύβρι που κάνουν η αμαρτωλοί, στη θέση του και εναντίον τη θεία του μεγαλειότητο, από τι οποίε κάθε μία περιέχει στον εαυτό τη μια άβυσο κακίας, χωρίς κανένα τελειωμό. Χάρισμα βέβαια ένα τούτο και προνόμιο μόνο του ιδίου Θεού, όπως λέγουν εκείνοι οι γραμματείς, τις δυνατή αφαιάνε αμαρτίες, ημί εις ο Θεός. Εξέτασε αγαπητέ μου το όφελος που λαμβάνεις από την Αγία Εξομολόγηση, διότι ένα από τα πλέον παράξενα που φαίνεται αναμεταξύ στους τωρινού είναι να εξομολογούνται τόσες φορές και έπειτα να πέφτουν πάλι σε τόσες αμαρτίες και το αίτιο είναι διότι στο μυστήριο της μετανοίας και να είμαι θα καλώς διατεθειμένοι και ετοιμασμένοι όχι μόνο λαμβάνουμε εξ αυτού την αγιαστική και καθαρτική χάρη η οποία είναι το ίδιο της εξομολογήσεως αποτέλεσμα αλλά ακόμη παίρνουμε και ενεργητική χάρη και δύναμη και βοήθεια για να νικάμε και να διαφθείρουμε, να καταστρέφουμε δηλαδή τις αμαρτίες που εξομολογούμεθα με αληθινό πόνο και συντριβή καρδιάς. Όθεν, αν και οι χριστιανοί δεν λαμβάνουν καμιά ωφέλεια από το μυστήριο της μετανοίας, τούτο ακολουθεί, διότι αυτή είναι πολύ ελλειπής από μια διάθεση και ετοιμασία και η έλλειψη σε αυτή γεννάται ή από μέρος της εξομολογήσεως των αμαρτιών ή από μέρος του πνευματικού που εξομολογεί, ή από το μέρος εκείνο που εξομολογείται, περί των οποίων χωριστά, χωριστά λέμε στα ακόλουθα τρία κεφάλαια. Και τρίτον, μετά την εξέταση και το όφελος που λαμβάνει κανείς από την Αγία Εξομολόγηση, εξέταση της εξομολογήσει που κάνεις αν είναι ελλειπής, δηλαδή αν ίσως και από αμέλεια εγκληματική δική σου και καταφρόνηση, αφήνεις αν εξομολόγητο κάποιο μεγάλο αμάρτημα, και αυτό μπορεί να συμβεί εύκολα ή στι αμαρτίε που γίνονται με συνδυασμό και συγκατάθεση των λογισμών, τι οποίε εσύ δεν ψηφά, δεν υπολογίζει για αμαρτίε ω ανόητο. Και εμεί το ότι κατά το Σολομόντα σχολείοι λογισμοί χωρίζουν από το Θεό. Εκείνε τι αμαρτίε που αρχίζουν μεν, δεν τελειώνουν όμω τι οποίε συνηθίζουν πολλοί από τη μεγάλη του αγνωσία να μην τις εξομολογούνται, σαν να μην ήταν τίποτε από τους οποίους ίσως ένας να είσαι κι εσύ. Μπορεί να συμβεί ακόμη ευκολότερα στι αμαρτίες τι ονομαζόμενε της ελήψεως. Δηλαδή, όταν δεν κάνει κανείς εκείνο το καλό που μπορεί ή έχει χρέος να κάνει κατά το επάγγελμά του ή όταν αφήνει και γίνεται από τους άλλους το κακό εκείνο που δύναται να εμποδίσει, τα οποία είναι πολλές αμαρτίες, τα οποία αυτά πολλοί αμελούν ως ανόητοι και δεν ξέρουν ότι για όλα αυτά έχουν να δώσουν λόγο εν ημέρα κρίσεως, καθώς βεβαιώνονται από το παράδειγμα του εκνηρού εκείνου δούλου που έχωσε το τάλαντό του στη γη και δεν το αύξησε. Από το παράδειγμα των μωρών παρθένων, των εξαριστερών αισθόντων εν την κρίση και δυναμένων μεν ελέησε και μη ελέησάντων τους φτωχούς. Εξέτασέ με επιμέλεια, την επιμέλεια που βάζεις στο να βρεις ένα καλό πνευματικό, διότι ποια άλλη μεγαλύτερη ανάγκη είναι σε σένα, ως αν το να βρεις ένα καλό οδηγό σε μια οδηπορία που έχεις να κάνεις τόσο κινδυνόδη, καθώς είναι το να πορευτείς στον ουρανό. Ποια άλλη μεγαλύτερη χρειά σαν να βρεις προκομμένο και έμπειρο γιατρό, για να σε γιατρεύει από τη θαυμα... θανατηφόρα ασθένεια, της αμαρτίας. Τώρα στο χάσο αγαπητέ μου, σε ποιο κίνδυνο βρίσκεσαι, αν ίσως όχι μόνο δεν γυρεύει αυτόν τον πνευματικό τον άξιο για να σε οδηγήσει ορθά στη σωτηρία σου και να σε ιατρέψει καλά από τα πάθη και τις σου, αλλά και τον αποφεύγεις και διαλέγεις εκείνον που δεν σε ελέγχει, ούτε σου βάζει κανόνα και αποστρέφεσαι εκείνον που σπουδάζει να γιατρέψει τα πάθη σου, τον οποίο είναι φανερό σημείο πω εσύ δεν θέλει να οδηγηθεί στον ουρανό, αλλά στον άδει, και πω δεν θέλει να γιατρευτεί, αλλά να μείνει αγιάτρευτο, ή καλύτερα να πω πω δεν θέλει να σωθεί. Ούκη αν δέξαστε παιδείαν, ού και ούκη θέλησαν επιστραφήνε, ηρεμία σπέμπτο κεφάλαιο. Εξέτασε τα ασφάλματα που μπορούν να συμβούν εκ μέρου σου στην εξομολόγησή σου, δηλαδή, αν ίσω και δεν έχει έναν αριθμό πόνο στην καρδιά για τι αμαρτίε σου και μια αποφασιστική γνώμη να μην αμαρτήσει πλέον, τα οποία είναι συστατικά της μετάνοιας. Και πρέπει να τα ζητήσεις θερμά από τον Κύριο, επειδή είναι δικά του χαρίσματα και ο οποίο και θέλει και θα σου τα δώσει, αν εσύ συλλογίζεσαι με άπειρη μεγαλειότητα, τη μεγαλειότητα του Θεού που έβλαψες με τις αμαρτίες σου και τη λύπη και καταφρόνηση που προξένησε Αυτόν, παραβαίνοντας τον νόμο Του και το πλήθος των ευεργεσιών που σου έκανε ο Θεός, στι οποίε εφάνηκε φάνηκε σαχάριστος. Επειδή αυτοί οι συλλογισμοί θα σου προξενήσουν μια τέλεια κατάνοιξη στην καρδιά και συντριβή, η οποία κυρίως συνίσταται όταν εσύ αισθάνεσαι ένα πόνο τέλειο και σφοδρό στην ψυχή, διότι όχι διότι στερήθηκε στον παράδεισο με τις αμαρτίες σου σαν μισθωτός, όχι διότι κέρδισε την κόλαση με αυτές σαν δούλος, αλλά διότι λείπησες και έβλαψες μόνο το Θεό, αμαρτάνοντας ως αν Υιός, καθώς και ο Μανασής δεν συντρίβεται και δεν το για τις δειμιές που έκανε και αυτές που του προξενούσαν οι αμαρτίες, όσο πονούσε και λείπητο, διότι παρόργησε και έβλαψε το Θεό. Γι' αυτό και έλεγε ούκα θύμη άνεσης, διότι παρόργησα το θυμό σου και το πονηρό ενώπιον σε επίησα». Μη πείσεις το θέλημά σου και μη φυλάξεις τα προστάγματά σου. Μη πείσας, δηλαδή εγώ δεν έκανα το θέλημά σου και δεν φύλαξα ότι με πρόσταξες. Ή καν όταν ετοιμάζεσαι να εξομολογηθείς, αισθάνεσαι στην καρδιά σου ένα απλό πόνο συλλογιζόμενο στο κακό που έκανες στην ψυχή σου αμαρτάνοντας, διότι έχασες την αιώνια απόλευση του παραδείσου και κέρδισες τις άπειρες και αιώνιες τιμωρίες του Άδη, οι οποίοι σε προσμένουν αν δεν μετανοήσεις εξ όλης της καρδιάς σου και αν δεν διορθωθείς. Εξέτασε ακόμη αγαπητέ και την απόφαση που κάνεις για να διορθωθείς διότι αν ίσως αυτή δεν είναι μια θέληση στέρεη, βέβαιη, δυνατή και ενεργητική αλλά είναι μια θέληση ανενέργητη, αδύναμη και αβέβαιη αν ίσως εσύ δεν θέλεις αποφασιστικά θέλω εξάποντας να μετανοήσω και δεν θέλω πλέον να αμαρτήσω αλλά λες με χλιαρότητα. Θα ήθελα να μετανοήσω και δεν θα ήθελα να μαρτήσω. Και τέλος πάντων αν είσαι σε σύνδερα που με όλες τι τις δυνάμεις, όλα τα αίτια των προσώπων, των ευκαιριών, των τόπων, των τρόπων και των κινδύνων που μπορούν να σε κάνουν να μεταπέσεις στην αμαρτία, να ξέρεις ότι μετά η άσου είναι ατελής και φοβάμαι ότι οι αμαρτίες σου θα μείνουν ασυγχώρητες. Και ότι αν πεθάνεις σε τέτοια κατάσταση θα κολλαστείς. Έτσι φοβερίζει ο Κύριος τον της Λαοδικίας Επίσκοπος στην Αποκάλυψη ότι χλιαρός ή και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός. Μέλος ή εμέσε εκ του στόματός μου. Αποκάλυψη τρίτο κεφάλαιο. Δηλαδή, επειδή δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε ζεστός αλλά χλιαρός θα σε εξεράσω από το στόμα μου. Εξέτασε ακόμη αγαπητέ μου τι κάνει ύστερα από την εξομολόγηση. Πρώτον, αν ευχαριστεί το Θεό που σου έδωσε τόσο εύκολη τη γιατριά των αμαρτιών σου, η οποία σε αυτόν στάθηκε τόσο δύσκολη και τόσο πολύτιμη. Αν ετοιμάζεσαι για να πληρώσει με ευλάβεια τον κανόνα του πνευματικού σου, δηλαδή να τον εφαρμόσει και να προσθέσει ακόμα κι άλλα έργα ικανοποιητικά, σε περισσότερη πληροφορία τη συνειδήσεώ σου. Αν σχεδόν και καινοριώνει κάθε μέρα την απόφαση που έκανες να διορθωθείς και να μην αμαρτήσεις πλέον. Αν ζητάς από το Θεό νέα χάρη για να την κρατήσεις αμετάθετη. Λέγοντας μαζί με τον Δαβίδ όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Και έβδομον ζήτησε σε όλο το ύστερο τη γνώμη που έχει για να πηγαίνει συχνά και σε τούτο το πανάγιο λουτρό τη εξομολογήσεω, διότι πρέπει να αποφασίζει να πηγαίνει στον πνευματικό πριν πέσει σε καμιά ταξία και αμαρτία. Επειδή με τη συχνή αυτή εξομολόγηση και αντάμωση του πνευματικού, λαμβάνει νέα χάρη από το Θεό και ακολούθω λαμβάνει χάρη για να διορθωθεί με τελειότητα και για να προφυλαχθεί από κάθε αμαρτία. Ή και για να κάνει έτσι, καν πρόσεχε στην εξομολόγηση, Ευθύ, όπου δια δυστυχία σου ήθελε πέσει σε κάποιο αμάρτημα, επειδή όποιο κοιμηθεί μαζί με ένα νεκρό βρωμισμένο για μια μοναχά νύχτα, και εσύ πώ έχει καρδιά να είσαι μαζί με νεκρή και βρωμισμένη συνείδηση νύχτε και μέρε και μήνε ακόμα, χωρί να πα στο πνευματικό σου να ζωντανέψει με μια συντριμμένη και κατανεκτική εξομολόγηση, αχ, αδερφέ και έχεις καρδιά να ξέρεις πως ο θάνατος μπορεί να σου έρθει σε κάθε στιγμή. Και εσύ να μια μόνη στιγμή ανεξομολόγητος και αδιόρθωτος. Έχεις καρδιά να βρίσκεσαι καταδικασμένος για τον Άδη και να στέκεις κοντά στο κρεμό μιας παντοτινής απώλειας. Αν ίσω και μια φορά ήθελε πεθάνει ένας μοναχός αμαρτωλός, έξαφνα ανεξομολόγητος, έπρεπε ένα παρόμοιο συμβεβικός να σε φοβίζει για πάντα και να σε κάνει να διορθωθείς και τώρα που πεθαίνουν συχνά τόσοι πολλοί αδιόρθωτοι και σε μια στιγμή πέφτουν στην Άβυσσο. Πώς εσύ δεν φοβάσαι μην πάθεις κι εσύ κάτι το παρόμοιο. Για τούτο μην αναβάλεις αδελφέ τον καιρό, μήτε να πεις αύριο να πάω να ξεμολογηθώ. Όχι, αλλά σήμερα. Επειδή δεν ξέρεις τι θα γεννήσει η αυριανή ημέρα. Μη καυκότα της επαύριον ουγαρίδας τι τέξετε η επιούσα. Εξέταση τέταρτη. Με ποιο τρόπο πρέπει να φέρετε κάποιος στον εαυτό του. Πρώτον. εξέτασε αδερφέ, πώς φέρεσαι στον εαυτό σου. Και πρώτον, αν μισείς τον εαυτό σου σαν έναν επίβουλο, τον κακό σου εαυτό, και σαν τον πλέον μεγαλύτερό σου εχθρό, διότι το μίσος αυτό είναι άγιο και είναι σωτηριώδε με το να σε κάνει να εναντιώνεσαι στο φρόνημα της σάρκας και στο θέλημα του διαβόλου και εξεναντίας να υποτάσσεσαι στο θέλημα του Θεού. Αν δε εσύ κολακεύεις και αγαπάς τον εαυτό σου ατάκτος και έξω από εκείνο που πρέπει, αλίμονος σε σένα. Εσύ έτσι δεν θέλεις να δυνηθείς να κοπιάσεις, ούτε να θλιβείς, ούτε να κακοπαθήσεις, ούτε πειρασμό να υπομείνεις, ούτε να υποταχθείς, μέχρι θανάτου στο θέλημα και τις εντολές του Κυρίου, καθώς απαιτεί το επάγγελμα του χριστιανού. Και απλώς να πούμε, εσύ, αν είσαι αυτό και αγαπάς τον εαυτό σου, μισείς στην αλήθεια, μισείς πραγματικά τον εαυτό σου και θες να τον εχάσεις. Εάν δεν μισείς τον εαυτό σου, αγαπάς την αλήθεια τον εαυτό σου και θα τον σώσεις καθώς είναι, είπε και ο Κύριος, «Ο φιλόν την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, ο δε μισόν την ψυχή αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή νεώνιον φυλάξει αυτήν». Για τούτο όλοι οι θείοι πατέρες συμφώνως λένε ότι η φιλαυτία είναι ρίζα και η πηγή όλων μαζί των κακιών και των παθών και χωρίς αυτήν ο διάβολος δεν μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο ούτε το παραμικρό. Δεύτερον εξέτασε αν είσαι ένας από εκείνους που λογιάζουν πως η ζωή αυτή μας δόθηκε από το Θεό για να παίζουμε και να ξεφαντώνουμε. Καθώς το λέει ο Σολομών, σαν το πέγνιον είναι την ζωή ημών και των βίων πανηγυρισμών επικερδί. Σοφία Σολομόντος Ιωτα Ώστε που να μην έχεις άλλο τίποτα να κάνεις παρά να χαίρεσαι αυτόν τον κόσμο. Αλλά αν έχεις ένα παρόμοιο λογισμό, είσαι πολύ πνανταμένος. Και ως το άκρον άφρον διότι επειδή στάθηκε εσύ φταίχτη της μεγαλειότητα του Θεού και θανάσιμα αμάρτησες και διότι παρεύει και την εντολή του, έπρεπε παρευθεί να σε θανατώσει ο Θεό και να σε καταδεκάσει σε αιώνια κόλαση, καθώ θα ήταν το δίκαιο. Για τη φιλανθρωπία του όμω και για την ελπίδα τη μετανία σου, δεν σε θανάτωσε. Δεν σου άφησε τη ζωή ύστερα από την αμαρτία. Δεν στην αφαίρεσαι. Αλλά σου άφησε τη ζωή σου όχι για κάποιο άλλο σκοπό παρά για να μετανοήσεις και να αναπληρώσεις με τις νέες υποταγές την περασμένη σου παρακοή. Όπως λέει και ο Μέγας Θεσσαλονίκη Γρηγόριος, «Γι' αυτό μεν τι και την ζωήν ταύτην ο Θεός συνεχώρησε ημίν τόπον μετανοίας παρεχόμενος, ημί γάρ τούτο ειν ευθύ αμαρτών ο άνθρωπος και τη ζωή ταύτης εστέριτο, αν τι γάρ είναι όφελος αυτής, εσύ λοιπόν που είσαι φταίχτη, εσύ πρέπει να γίνεσαι μαζί και κριτή του εαυτού σου και πρέπει να τον παιδεύει ω παραβάτη των εντολών του Θεού με μια ανάλογη των αμαρτιών σου ικανοποίηση και παιδεία. Διότι αν είσαι εσύ εδώ, δεν κάνει ορθά την κρίση αυτή κατά του εαυτού σου, να ξέρει ότι ο Θεό, κατά τη Δευτέρα του παρουσία, άκρα δικαιοσύνη και με τόσε τιμωρίε, θα δημιουργήσει αυτό που θα αποδεικνύει την άπειρη αγαθότητα και το άπειρο μίσος που έχει ο ίδιος για την αμαρτία. Εξέτασε τον εαυτό σου για τη μετάνοια που κάνεις πρώτον. Τι λόγεις είναι η εσωτερική σου διάθεση και η μετάνοια, η οποία συνίσταται στο να μισεί τις αμαρτίες σου περισσότερο από κάθε άλλο κακό, καθώς είναι γραμμένο του ευρύν την ανομία αυτού και μισήσε, ψαλμός λαμδαέψιλον. Δεύτερον, αν ίσω και γυμνάζεσαι πολλέ φορέ σε αυτέ τι πράξει, στα έργα τη μετανία, τα οποία είναι οι νηστείε, οι γονικλισίε, οι αγρυπνίε, οι κόποι, τα δάκρυα και όλα τα υπόλοιπα. Και τρίτον, αν ίσω η αιτία τη μετανία σου δεν είναι μόνο για την αγάπη που γροστά στο Θεό και όχι για κάποιο άλλο καλό. Και αυτή είναι ένας πόνος παντελής, έντελης, όπου δικαιώνει ενεργία την ψυχή. Η ανίσω είναι διετία τη κολάσεω ή τη ζημίας που προξενεί αμαρτία στην ψυχή, τόσο τη εντάφθα θεία χάριτο, όσο και τη εκεί θεία δόξη. Και αυτή είναι ένα πόνο ατελή, που διαθέτει και ετοιμάζει την ψυχή στη δικαίωση, αλλά δεν τη δικαιώνει, όπως λένε πολλοί θεολόγοι. Τρίτον, εξέταση ποια είναι η εξωτερική σου μετάνοια πρώτα ανυστερεί στον εαυτό σου από κάποια ειδονή θεαμητή, όπου δεν είναι εμποδισμένη, ταπεινώντα σε κάποιο πράγμα της αισθήσει σου. Δεύτερον, αν ταλαιπωρεί ποτέ το σώμα σου με κάποια νηστεία έξω από τι διαταγμένε ή καμιά άλλη σκληραγωγία. Τρίτον, αν δέχεσαι με υπομονή εκείνε τι θλίψει που ακολουθούν ή από δαίμονες, ή από ανθρώπου ή από τη φύση ή από τον καιρό ή από άλλη αιτία τι οποίες αφήνει ο Θεό να σου έρχονται για να σε δοκιμάσει. Επειδή και αυτέ οι θλίψει μπορούν να γίνουν ύλη μετανία σε εμά, αν δεν αλλά ευχαριστήσουμε το Θεό που μα στέλνει με δικαιοσύνη ω κανόνα των αμαρτιών μα αυτά, για να αποδώσουμε με αυτέ το Θεό την τιμή που του οφείλουμε όταν σφάλουμε ενάντια στο Θείο θέλημά του. Τέταρτον, Εξέτασε τον εαυτό σου στις ειδονές που παίρνεις από τα φαγητά, τα ποτά, τα ενδύματα, τα χρήματα και τη δόξα, πρώτον αν είναι κινδυνόδης και μπορούν να σε φέρουν στην αμαρτία. Δεύτερον, αν είναι ανακατεμένες με κανένα θέμητο και εμποδισμένο από το θείο νόμο πράγμα. Τρίτον, να γίνονται σε συντροφιέ παρανόμων ανθρώπων, όπου επενούν το κακό ή μιλούν πάντοτε σχολολογίες, ματαιολογίες, χωρατάδες, αστεότητες δηλαδή, μοιάζοντας όπως λέει ο προφέτης με ένα τάφο ανοιχτό που βγάζει μια ανυπόφερη δυσοδεία. Ο καρδία αυτών μάταιη, τάφος ανεωγμένος ο λάριγξ αυτών, ψαλμός έψιλον. Ε. Επίσης, αν τα φαγητά που δεν είναι εμποδισμένα, ξοδεύεις γι' αυτά όλη σου την ημέρα, χωρίς την πρέπουσα μετριότητα. Πέμπτον, απροσιλώνεσαι σε αυτά μόλις σου την όρεξη, δίδοντας σχεδόν και όχι δανείζοντα με μόνη την καρδιά για την απόλαυσή του, και παίρνοντα αυτά ω τέλο, δηλαδή ω σκοπό και όχι ω μέσα. Αν δηλαδή ζει για να τρως και όχι τρως για να ζει. ή για να δώσει σύσταση και παρηγοριά στι δυνάμει του σώματό σου, ή για κάτι άλλο παρόμοιο, δίκαιο, αίτιο, αλλά μόνο για να θεραπεύσει σε κάθε τι την όρεξή σου καθώς ήθελε κάνει ένας επίκουρος ή ένας σαρδανάπαλος και όχι καθώς πρέπει να κάνει ένας χριστιανός ο οποίος ακούει το αλίμονο από τον Κύριο και αν μόνο χορταίνει την κοιλιά του ουέ η εμπεπλισμένη ότι πεινάσετε Λουκά σίγμα κεφάλαιο Πέμπτον εξέτασε πως μεταχειρίζεσαι το χρόνο σου που είναι ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα που σου έδωσε ο Κύριος τόσο πολύτιμο που μόνο τα περισσεύματα του καιρού τα οποία εσύ και τα πετά, αν τα αγόραζε, θα ήταν δυνατόν μια κολασμένη ψυχή με δέκα χιλιάδε και μιλιάδε χρόνων υπομονής, να κάνει όλες αυτέ τι τιμωρίε. Στο χάσου λοιπόν σε κάθε πράγμα ότι δόθηκε καιρό κατάλληλο και αρμόδιο, όπω λέει ο Σολομών, παντί πράγματι έστε καιρό και κρίση. Και ο μεν καιρό τη παρούση ζωή είναι και ονομάζεται καιρό εργασία, καιρό αγώνο και καιρό πολέμου. Ο δε τη μελούση ονομάζεται καιρό ανταποδόσεω, καιρό απολαύσεω, καιρό ειρήνη, καιρό πολέμου και καιρό ειρήνη. Όθεν, τώρα στην παρούσα ζωή πρέπει να εργαστεί τι αρετέ και τι εντολέ του Θεού. Τώρα πρέπει να αγωνιστεί κατά των παθών σου και να πολεμήσεις με τους εχθρούς για να στεφανωθείς στην άλλη ζωή, για να απαυθείς, να αναπαυθείς και να ειρηνεύσει και να μην θέλεις να αντιστρέψεις τα πράγματα από την τάξη τους όπως τα διόρισε ο Θεός, να θέλεις να έχεις ανάπαυση σε αυτόν τον κόσμο. Για τούτο μη ρίχνεις σαν ανόητος τον καιρό σου αυτό μην πετά αυτό με το οποίο θα μπορούσε να διαπραγματευτεί τη σωτηρία σου. Με μια φανερή οκνηρία, η οποία είναι η πηγή πολλών κακών, καθώ λέει ο Σιράχ, πολύ κακή ανεδίδαξε η αργία. Και δεύτερον, εξέτασε αν εκ των αντίου φορτώνει τον εαυτό σου με πολλέ φροντίδε έργων, που δεν σε αφήνουν να θυμάσαι τη σωτηρία σου, καθώς οι πολλοί κόποι των Εβραίων δεν τους έδιναν άδεια να συλλογιστούν και να προσφέρουν θυσίες στο Θεό. Σκολάζουσι σιγά δια τούτο και κράγου λέγοντες αγερθόμεν και θύσωμεν το Θεό ημών. Βαρινέστο τα έργα των ανθρώπων τούτων και μεριμνάτωσαν τα αυτά. Έξοδος 5 κεφάλαιο Τρίτον εξέτασε αν τα έργα σου τα κάνεις από αγάπη ή από χρέος της τάσεως που βρίσκεσαι. Διότι, αν είναι απλώς κοσμικά, τα οποία εσύ τα ονομάζεις και πολύτιμα, ιδέα γη τα αργά και χαμένα, επειδή δεν χρησιμεύουν για το σκοπό της σωτηρίας σου, για τον οποίο μας έβαλε ο Θεός σε αυτόν τον κόσμο. Αν λέγω είναι ταύτα μισητά, να τα μισήσεις και να τα αποστραφείς και να μεταχειρίζεσαι μόνα εκείνα τα έργα και τις πράξεις με τις οποίες, από τις οποίες έχεις να λάβεις μισθό στα ουράνια. Εκάστου γάρ ή το, το, το έργο ο οποίον εστί το πήρ δοκιμάσει, είτε να στο έργο μένει, ο, εποκοδομήσε, μισθόν λείψεσθε. Πρώτη Κορινθίους Εξέτασης 5. Με ποιο τρόπο πρέπει κανείς να φέρεται στον πλησίον του. Πρώτον, τον εαυτό σου ποια ιδέα και υπόληψη έχεις για όλους τους πλησίον σου γενικά. Επειδή για κάθε πλησίον που είναι κατοικώνα και ομοίωση του Θεού και είναι έργο των χειρών του και είναι εκτίμα του γι' αυτό είναι πράγμα που το πονάει και τοποθετήθηκε σε αυτόν τον κόσμο για να υπηρετεί ενώ σου ζει τη Θεία Δόξα. Και μετά το θάνατο θα είναι μαζί με το Θεό αιωνίω στον ουρανό. Προς τούτης, ο πλησίον είναι αδερφός του Χριστού κατά τον Ευαγγελικό νόμο, είναι Επίτροπός του, είναι το του και φέρει πρόσωπο δικό του. Λοιπόν και τα δάνεια που ο Χριστός έδωκε σε σένα, για τούτος τα έδωσε, για να δώσεις πάλι εσύ στον πλησίον λέγοντάς του εκείνο που κάνεις σε ένα από τους παρα... μικρότερους ανθρώπους, σε μένα το κάνεις. Εφόσον επίσατε ενίτου των, των αδελφών μου των ελαχίστων, εμείς επίσατε, να θέω σκάπα κεφάλαιων. Λοιπόν, να ξέρεις αδερφέ, ότι δεν χρωστά τον πλησίο λιγότερο από ότι χρωστά στο λυτρωτή σου. Ούτε μπορείς να κακοποιήσεις ή να αγαθοποιήσεις τον πλησίον χωρίς να περάσει το καλό ή το κακό που κάνεις από την εικόνα που είναι ο άνθρωπος στο εικονιζόμενον που είναι ο Χριστός, επειδή η, τιμή, η ατιμία της εικόνος επί των πρωτότυπων διαβαίνει, κατά το Μέγα Βασίλειο. Και επίσης λέει, «Τιμάτων ποιητήν ο περιέπων το ποίημα», κατά τον θεολόγο Γρηγόριο. Και για να πω με συντομία, καθώς χάνεις την πίστη σου, αν βγάλεις από αυτήν ένα άρθρο, τι ούτω τρόπο χάνει και από το Θεό την αγάπη σου, αν βγάλει από την αγάπη σου ένα μόνον το ένα πλησίον σου. Χωρί δε την αγάπη, τι άλλο μένει σε σένα, παρέξ ένα αποδεδοκιμασμένο, να μείνει ένας κατάδικο, ένας αποφασισμένος για αιώνια κόλαση. Εξέτασε μερικώ πώ φέρεσαι με τον πλησίον σου στου λογισμού σου πρώτον, αν τον κατακρίνει ο λογισμό σου με αυθάβεια, ή αν υποπτεύεται για αυτόν χωρίς θεμέλιο, περίου είναι γραμμένο, μη, μη κρίνετε ή να μη κρυθείτε.